πάντα τράξει αυτέ τι περιπτώσει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τέρωνα για τη στήριξη από την αρχή αυτού του εγχειρήματος, γιατί στη δική του επιμονή και τη δική του αγάπη για την ιστορία της πόλης και τη φιλία του με τον κύριο Σπαρτιώτη, χρωστάμε σε μεγάλο βαθμό την ευόδοση αυτού του σχεδίου. Αυτός με έφερε σε επαφή με τους αδερφούς Φασούλη, δεν ξέρω αν είναι εδώ κανείς από την οικογένεια. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ, δεν είδα Θανάση. Το Θοδωρή Κοντονίκα, ο οποίος και αυτός βοήθησε πολύ, τους ευχαριστώ, όπως επίσης και τον Νεκτάριο Θεοδόρου για μια γενναία έξοδο που έκανε με το καΐκι του Μπουρίνη στα νυχτά εδώ του κόλπου. Είναι δύο άνθρωποι που ίσως θα ερχόταν εδώ, δεν ξέρω αν τα κατάφεραν, ο Γιάννης και ο Ανέστης Λαζαρίτης από τη Δίγλα και ο κύριος ελπιδοφόρος Ιτζέβελης που είναι εδώ, ο οποίος έδωσε και αυτός έτσι πολύ γενναιότατα δικές του πληροφορίες για την περιοχή, πώς το λένε, του Μενιδίου, της Κόπρενας και όλου του βορείου, ας το πούμε, τόξου του Αμβρακικού. Η ταινία έχει ως αφετηρία της αναμνήσης της παιδικής ηλικίας του Λέανδρου από τα χρόνια του πολέμου. Όσοι τον έχουν συναντήσει γνωρίζουν πόσα πολλά θυμάται και πόσο δεινός αφηγητής είναι. Η οξία παρατηρητικότητα και η εξαίρετη ικανότητα που έχει να αναπαριστά είναι χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής του ιδιοσυγκρασίας. Το δικό μου ενδιαφέρον είχε να εστίασε στην ανίχνευση, είχε να κάνει με την ανίχνευση της ιδιοσυγκρασίας αυτής στο περιβάλλον που τη διαμόρφωσε. Και έτσι βρεθήκαμε να επιστρέφουμε μαζί του σαν τα χέρια στη θάλασσα των παιδικών του χρόνων. Η δική του θάλασσα των Σαργασσών είναι η θάλασσα εδώ του Αμβρακικού. Στην επεξεργασία της ιδέας είχα την τύχη να συναντήσω δύο σημαντικούς επιστήμονες, την κυρία Φωτεινή Στυλιανοπούλου, μία νευροφυσιολόγο που είναι ειδικευμένη στη μνήμη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Παστέρ στην Αθήνα, και τον Κωνσταντίνο Κουτσικόπουλο, βιολόγο ειδικευμένο στη θαλάσσια οικολογία. Ήταν έως πρόσφατα ο πρόεδρος του Τομέα Διαχείρισης των Λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού. Εκτός από την επιστημονική του επάρκεια, στο γνωστικό τους πεδίο και τους δύο αυτούς επιστήμονες χαρακτηρίζει, όπως θα δείτε και εδώ, η εξαιρετική ικανότητα να επικοινωνούν τα της επιστήμης τους έξω από το στενό ακαδημαϊκό πλαίσιο. Και το όραμα μάλιστα του κ. Κουτσικόπουλου για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Ενημέρωσης που έχει στηθεί στην Πρέβεζα νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Και έτσι στήθηκε το γαϊτανάκι των σκέψεων και των κινηματογραφικών συνειδημών που θα δείτε σε λίγο. Ευχαριστώ θερμά και τους τρεις. Επιτρέψτε μου όμως να αναφέρω και το κρίσιμο στοιχείο που αποτέλεσε έναυσμα για αυτή τη δημιουργία. Το Μάρτιο του 20, και ενώ η πανδημία μας πολιορκούσε με φόβους και ερωτηματικά, ο καθηγητής Τσιόδρας χαρακτήρισε τη μάχη εναντίον του ιού ως αγώνα διάσωσης κυρίως των παππούδων και των γιαγιάδων μας. Είχαμε συγκινηθεί όλοι βλέποντας αυτή το ξέσπασμά του στην τηλεόραση. Σε τόνο δραματικό, συγκίνησε εκείνη την Παρασκευή πολύ κόσμο. Είχε πει μάλιστα χαρακτηριστικά, χωρίς αυτούς τους παππούδες και τις γιαγιάδες δεν μπορούμε να υπάρχουμε ούτε να έχουμε ταυτότητα. Δύο μήνες μετά, το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ένα διαγωνισμό παραγωγής ταινιών με ελεύθερο θέμα, προσπαθώντας να τονώσει την παραγωγή που στη χώρα είχε καθυλωθεί λόγω της πανδημίας. Έχοντας λοιπόν το Λέανδρο και τις αναμνήσεις του να χορεύουν ανήσυχα στο κλουβί της μνήμης του, φτιάξαμε μια πρόταση η οποία εκτιμήθηκε. Η ταινία λοιπόν φτιάχτηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι τρόπον κοινά ένα αντίδωρο της πανδημίας. Και αφιερώνεται στους παππούδες και τις γιαγιάδες μας που υπάρχουν με χάρη σε αυτούς και που είναι κρίσιμο στοιχείο της ταυτότητάς μας. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά. Αν θέλετε να καθίσουμε τα φώτα.